στα πόδια των παικτών της Δόξας. Ένα γέμισμα από τον Χατζηφούντα. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Φούσα. Πήρε ο Χατζηφούντας. Προσπαθεί να πάει στην περιοχή. Οι κόντρες. Θα χάσει ο Κουκουτρής. Χατζηφούντας εκτελεί στο δοκάρι. Και πάρει σας. Συγκλίνει. Παίζει κάθετα ωραία για τον Βερβεσό. Αυτός μέσα στην περιοχή πλασάρει και ανοίγει το σκορ για τον Κλεάνθη. Στο 18ο λεπτό ο Σπύρος Βερβεσός για ακόμη μια φορά βρίσκει τον δρόμο προς τα δίκτυα. 1-0 για τον Κλεάνθη Παραδεισίου. Ένα γέμισμα από τον Κουρζή. Η μπάλα περνάει μέσα στην μεγάλη περιοχή και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Ζερβός από τον Κυπαρισσά με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Εκτελεί ο Ζερβός, θα το πιάσει ο Κουκουτρής. Μεγάλη επέμβαση από τον νεαρό goalkeeper του. Πολυμένο στην σέντρα, καλή είναι και παλιά στα δίχτυα. 2-0 για τον Κλεάνθη με σκόρερ τον Γιώργο Ζαφυρόπουλο, ο οποίος κινήθηκε ωραία στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ καλή σέντρα από τον Μιχαήλ Πολυμένοφ. Καρφωτή κεφαλιά, 2-0 για τους Ρεσονέρης στο 64ο λεπτό. Στο 66ο λεπτό βρισκόμαστε. Κλεάνθης Δόξα Καρδάμινας, 2-0. Φούσα υπό την πίεση του Χατζηπαναγιώτη θα χάσει. Κερδίζει ο Χατζηπαναγιώτης μέσα στην περιοχή. Το γύρισμά του η μπάλα θα καταλήξει out. Για τον Βερβεσό, ο οποίος κάνει το κοντρόλ και περιμένει να ανεβούν οι συμπαίκτες του. Βερβεσός κρατά. Αλλάζει το παιχνίδι αριστερά. Λιβανίου μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πλασάρι ο Λιβανίου. Εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ από τον Δημητρίεβιτς. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα και τώρα ο Κλεάνθης από τα αριστερά με τον Κυπαρισσά να προωθείται. Κυπαρισσάς κάθετα ωραία για τον Ζαφυρόπουλο μέσα στην μεγάλη περιοχή το πλάσε. Η μπάλα στα δίκτυα, 3-0 για τον Κλεάνθη στο 75ο λεπτό με τον Γιώργο Ζαφυρόπουλο να βρίσκει για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίκτυα. Όπου σε τρία παιχνίδια έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς. Να δούμε τώρα αυτή την βαθιά παλιά για τον Βερβεσό, ο οποίος θα αποφύγει τον Δημητρίεβιτς, θα πλασάρει και χάτρικ για τον Σπύρο Βερβεσό, ο οποίος ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 5-0. Εξαιρετικό παιχνίδι από τον σέντερφορ του Κλεάνθη στο 88, το 5-0 για τους Ρωσονέρη με τον Βερβεσό να πετυχαίνει το τρίτο του προσωπικό τέρμα